Μας τηλεφωνεί μας γραμμή ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κύριος Γιάννης Τσακίρης. Κύριε Τσακίρη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Τζένο. Καλημέρα και στο ακροατήριό σας. Λοιπόν, οι συνθήκες αλλάζουν διεθνώς από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα θα μπορούσα να πω. Το παρατηρείτε κι εσείς αυτό. Θα ήθελα ένα αρχικό... Είναι αυτό που λέμε, όσα δεν φέρνει, όσα φέρνει η ώρα, δεν έτσι, τα φέρνει ο χρόνος. Έτσι, είναι γεγονός. Και αυτό προκύπτει, από αυτό προκύπτει μάλλον και ένα αίσθημα βεβαιότητας που υπάρχει στην αγορά. Το πρώτο ερώτημα που είναι το εξής. Παρότι δεν έχουμε βγει ακόμα από την υγειονομική κρίση, προέκυψε και ο πόλεμος στη γειτονιά μας. Φοβάστε για τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν ως προς την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, διότι η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερο κρατάει όλη αυτή η διαδικασία, τόσο περισσότερο μπορεί να βρεθούμε εκτός στόχων. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο? Κοιτάξτε, καταρχήν, ο πόλεμος προφανώς και έχει σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη της οικονομίας. Και νομίζω το έχουν πει και οι αρμόδιοι υπουργοί των οικονομικών και ο κύριος Σκυλακάκης και ο κύριος Σταϊκούρας, ότι θα έχουμε μία μείωση του ρυθμού ανάπτυξης που προβλέπαμε λόγω αυτού του πολέμου. Αυτό είναι προφανές, δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε, γιατί είναι η ευρωπαϊκή οικονομία η οποία επιβραδύνεται, άρα μας συμπαρασύρει και εμάς. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι η οικονομία της Ελλάδας συνεχίζει να, είναι να έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα, άρα προφανώς δεν θα πιάσουμε μάλλον τους στόχους τους οποίους στοχεύαμε πριν τον πόλεμο, και πιστεύω όμως ότι δεν θα ξεφύγουμε καθόλου από τους στόχους, γιατί τα δεδομένα είναι τέτοια και όπως είδατε στην οικονομία αλλάζουν και πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή με το που τέλειωσε η πανδημία άρχισε ο αναμενόμενος πληθωρισμός που ξέραμε ότι θα έρθει, αλλά ήρθε αμέσως. Νομίζω ότι η αγορά σιγά σιγά, ελπίζω ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, η αγορά θα αυτορυθμιστεί σύντομα, γιατί είμαστε σε παγκοσμιοποίηση καλός ή κακός, θα αυτορυθμιστεί και θα χάσουμε προφανώς ένα μικρό ποσοστό της ανάπτυξης, αλλά από τους στόχους δεν θα βγούμε καθόλου. Το θέμα της ακρίβειας, ένα σημαντικό θέμα, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει και για το τι δεν μπορεί να γίνει. Η αλήθεια είναι όμως ότι ξέρετε, οι πολίτες, οι υπουργοί το αντιλαμβάνεστε και εσείς, όταν πηγαίνουν στο φούρνο και βλέπουν, ας πούμε, για παράδειγμα, μας πήρε μια ακροάτρια από την Κέρκυρα. Έχει φτάσει το ψωμί στο 1,5 ευρώ. Μας παίρνουν άνθρωποι που μας λένε ότι βλέπουμε τεράστια αύξηση στα είδη του σούπερ μάρκετ. Ακούμε και μαθαίνουμε ότι μεγάλες εταιρείες θα ανακοινώσουν αυξήσεις και ανατιμήσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα ήδη πρώτης ανάγκης. Μέχρι πού μπορεί να αντέξει ένα. Γιατί είναι άλλο πράγμα η οικονομία ως οικονομία και είναι άλλο πράγμα η πραγματική οικονομία. Πόσο μπορεί να αντέξει τα νοικοκυριά. Κοιτάξτε, όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και άλλο πράγμα η τσέπη του καταναλωτή. Έτσι, ακριβώς. Η τσέπη του απλού πολίτη. Κοιτάξτε, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Η κυβέρνηση, δύσκολα πανευρωπαϊκά, η κυβέρνηση, όπως και με την πανδημία και τα κατάφερε πάρα πολύ καλά τότε και τώρα, προσπαθεί στο μέτρο του που μας επιτρέπουν ο δημοσιονομικός χώρος, έτσι ώστε να μην υποθηκεύσουμε και το μέλλον της χώρας και της κοινωνίας, βοηθάει με στοχευμένες κινήσεις τα εισοδήματα τα χαμηλά εισοδήματα προκειμένου εν μέρη, και το λέω αυτό εν πλήρη γνώση, εν μέρη όχι εν όλο, να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση. Αλλά συγχωρείτε. Αλλά δυστυχώς, προφανώς η ακρίβεια είναι πολύ περισσότερη από αυτό που μπορεί η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος να συνεισφέρει προς τους πολίτες. Αλλά νομίζω εργαζόμαστε και σιγά σιγά μέτρα μπαίνουν. Ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει συνεχώς στοχευμένα μέτρα για μερική ανακούφιση αυτής της ακρίβειας, ελπίζοντας ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, όπως είπα, θα αυτορυθμιστεί η αγορά και θα ξαναγυρίσουμε σε κανονικές συνθήκες. Την προηγούμενη Παρασκευή υπογράφηκε μια σύμβαση για τη διαχείριση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αναμένεται να μοχλεύσουν συνολικά κεφάλαια άνω των 2 δισεκατομμυρίων στην ελληνική οικονομία. Και είναι σημαντικό αυτό να το τονίζουμε, ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να τους φέρουμε γρήγορα και αποτελεσματικά στην ελληνική οικονομία. Ακριβώς. Μπορείτε ακριβώς να μας πείτε περισσότερο για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία? Βεβαίως. Αυτό είναι στο δεύτερο σκέλος που σας είπα, ότι μακροπρόθεσμα εμείς συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε πώς θα αναπτύξουμε την οικονομία. Αυτά τα 500 εκατομμύρια είναι χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία μέσω της
Κεντρικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων θα οδηγηθούν, συμπράττοντας με αντίστοιχα ιδιωτικά κεφάλαια, θα οδηγηθούν προς επενδύσεις σε ταχαίως αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύσεις στο μετοχικό του κεφάλαιο, το venture capital που λέμε. Έχουμε, νομίζω τον τελευταίο καιρό, υπάρχει μια παρασπερμία ανάπτυξης αυτών των νεοφυών ταχαίως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές νέες θέσεις εργασίας σε αυτό τον κλάδο. Έχουμε δει να αναστρέφεται το brain drain που λέγαμε. Γυρίζουν μαζικά οι Έλληνες οι οποίοι έφυγαν τα χρόνια της κρίσης. Άρα σε ένα βάθος 4-5 ετών αυτά τα χρήματα θα έχουν επενδυθεί σε σωστές επιχειρήσεις, θα παράγουν αξία και για την κοινωνία αλλά και για το κράτος. Για το κράτος, ξέρετε, είναι μέτοχος. Αυτά δεν είναι δώρο, είναι επένδυση η οποία επιστρέφει μετά από καιρό πάλι πίσω στο κρατικό προϋπολογισμό. Ένα άλλο ερώτημα, γιατί είναι και από αρκετούς αυτό το ερώτημα, είναι πότε αναμένεται να κινήσει το νέο ΕΣΠΑ και αν θα έχουμε δημοσίευση προσκλήσεων αμέσως μετά το Πάσχα. Είναι πολλοί κόσμοι που ενδιαφέρεται για αυτούς τους πόρους. Βεβαίως. Καταρχήν να σημειώσω ότι το νέο ΕΣΠΑ, όπως και τα παλιότερα, αν εξαιρέσουμε το παράθυρο της πανδημίας, το νέο ΕΣΠΑ είναι καθαρά επενδυτικό. Άρα δεν μιλάμε για κεφάλαιο κίνησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μιλάμε για επιδότηση επιδοτήσεων. Σε ό,τι αφορά πάλι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο στόχος του ΕΣΠΑ είναι πράσινος και ψηφιακός, με λίγη γενική επιχειρηματικότητα. Στοχεύαμε αμέσως μετά το Πάσχα να έχουμε την πρώτη ψηφιακή μεγάλη πρόσκληση, και θα έχουμε δύο εμβληματικές προσκλήσεις που είναι η πράσινη και η ψηφιακή. Λόγω αυτής της κατάστασης του πολέμου κλπ. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εγκρίσεις των προγραμμάτων. Άρα το μεταθέτουμε λίγο αργότερα, να είναι ένας-δύο μήνες, ξέρετε, κάνουμε και εμείς αγώνα δρόμου, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί χρηματοδοτικό κενό σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι, και το πιστεύω, ότι το νέο ΕΣΠΑ θα είναι εντελώς διαφορετικό από το παλιότερο, ειδικά σε ό,τι αφορά τους χρόνους πληρωμής των δαπανών, των εντάξεων δηλαδή και πληρωμής των δαπανών. Νομίζω θα ξεχάσουμε έτσι αυτό το μεγάλο χρόνο που χρειαζόταν το ΕΣΠΑ για να πληρώσει, να δώσει τα χρήματα σε μια μικρομεσαία επιχείρηση. Στοχεύουμε να δίνονται σχεδόν άμεσα, όπως το έχουμε καταφέρει με τις δράσεις που κάναμε του κορονοϊού για την εστίαση, για τον τουρισμό κλπ. Μέσα σε διάστημα 1,5-2 μηνών οι επιχειρήσεις πληρώνονταν για τις δαπάνες που είχαν κάνει. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε και στο καινούριο ΕΣΠΑ και νομίζω θα το πετύχουμε. Μακάρι να γίνει γρήγορα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τζέρα. Καλημέρα.